Ευκαιρία για δοκιμές αποτελεί το φιλικό της Εθνικής Ομάδας με τη Μάλτα στις 7 η ώρα. Ο Γκουστάβο Πογιέτ δεν υπολογίζει για τη σημερινή αναμέτρηση τον Βλαχοδήμο, τον Μπάλντοκ, τον Τζιμίκα, τον Μαυροπάνο, τον Γιακουμάκη, τον Παυλίδη, οι οποίοι δεν είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές, δεδομένου και ότι ο Μασούρας δεν προπονείται κανονικά, αλλά είναι στην αποστολή για το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει, θα είναι τερματοφύλακας ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος ευχαρίστησε σε συνέντευξη τύπου τον Γκουστάβο Πογιέτ, που τον στήριξε στο διάστημα που δεν είχε ομάδα. Δεξί μπακ ο Λάζαρος Ρώτα, αριστερό θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον Γιώργο Τζαβέλα θα είναι τα στόπερ. Από εκεί και πέρα, Μανώλης Σιώπης και Δημήτρης Κουρμπέλης θα είναι τα αμυντικά χαφ, με τον Τάσο Μπακασέτα να είναι μπροστά τους και ο Πέτρος Μάνταλος με τον Δημήτρη Πέλκα να είναι σταθερά στην κορυφή της επίθεσης, θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η εθνική ομάδα δεν θα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές και ηθελημένα δεν κάλεσε πολλούς από αυτούς ο Γκουστάβο Πογιέτ, αλλά τους υπολογίζει, όπως Βλαχοδήμο, Μπάλτοκ, Τσιμίκα, Μαυροπάνο, Γιακουμάκη, Παυλίδη, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου. Ο αποκλειστικός σκοπός της ομάδας αυτής είναι να περάσει σε μεγάλη διοργάνωση και η επόμενη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά της είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα προκριματικά που ξεκινούν του χρόνου την Άνοιξη και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Βέβαια, η εθνική ομάδα, να σημειώσουμε εδώ, ότι αν δεν καταφέρει να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στον ομιλό της, έχει και την έξτρα βοήθεια από το Nations League, γιατί κατάφερε να τερματίσει την πρώτη θέση, να ανέβει κατηγορία, να παίζει στο δεύτερο γκρουπ από την επόμενη φορά που θα γίνει διοργάνωση και βέβαια θα διεκδικήσει και από εκεί ένα εισιτήριο, αν δεν το πάρει, επαναλαμβάνω, από τα προκριματικά.